Γεια σας αγαπητοί φίλοι, χρόνια κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, όπως μου γράφετε και κάποιοι από εσάς βέβαια φωνήβω όντως εν τη ερήμο, αλλά πραγματικά με λύπη μου βλέπω ότι επιβεβαιωνόμαστε κάθε στιγμή. Έχω προειδοποιήσει ότι τα παντουρκικά και νεοθωμανικά σχέδια δεν στρέφονται μόνο εναντίον της Ελλάδος, δεν στρέφονται μόνο εναντίον των γειτονικών προς τη σημερινή Τουρκία κρατών ή τον αραβικό κόσμο, αλλά στρέφονται ακόμα και ενάντια σε όλες τις υπερδυνάμεις, Αμερική, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, οι τέσσερις μεγαλύτερες. Λοιπόν, η επιβεβαίωση έρχεται. Προειδοποιώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το τουρκικό ΝΑΤΟ που ως σφήνα μέσα βαθιά στην Ασία θα απειλεί Ρωσία, Κίνα, Ινδία μαζί με το συμμαχικό προς τους Τούρκους Πακιστάν και μια τέτοια δύναμη βαθιά αντιδυτική αποκαταβολής της θα αποτελέσει σοβαρότατη απειλή και για την Αμερική, τη Δύση, την Ευρώπη. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε. Αυτή η ιδέα, το ιδεολόγημα για την δημιουργία μιας παντουρκικής αυτοκρατορίας περνάει από την ίδρυση του τουρκικού ΝΑΤΟ. Τα βήματα τα τελευταία είναι η δημιουργία του οργανισμού τουρκοφώνων κρατών που τα τελευταία χρόνια μετονομάστηκε σε καθαρά ονομασία τουρκικών κρατών υπό την αιγίδα της Τουρκίας και θέλουν να δημιουργηθεί και ο στρατός του Τουράν. Έχει συζητηθεί επανειλημμένα και σύμφωνα με τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης το Κυργιστάν, μια χώρα που είναι τουρκική στην ουσία της και δεν είναι εκτουρκισμένη όπως η σημερινή Τουρκία της Μικράς Ασίας, είναι τουρκική. Δηλαδή οι άνθρωποι εκεί είναι όντως Τούρκοι, γιατί στη Μικρά Ασία έχουμε μια τουρκική συμμετοχή στον πληθυσμό της τάξης του 15%. Στο Κυργιστάν είναι πολύ μεγαλύτερο. Λοιπόν, το Κυργιζιστάν πρότεινε στο Αζερμπαϊτζάν να δημιουργηθεί στρατιωτικό μπλοκ τουρκοφώνων κρατών στα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Δεν έχει σχολιαστεί περαιτέρω, σας το λέω όμως ότι αυτό είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα συμβεί. Και ξέρετε γιατί θα συμβεί. Νομίζουν οι Αμερικανοί, το ΝΑΤΟ, η Ευρώπη και η Δύση, ότι με αυτό ως κέρας θα μπορέσουν να παρενοχλήσουν σοβαρά και να δημιουργήσουν σφήνα ανάμεσα στη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία. Μέχρι φυσικά αυτό να γιγαντωθεί και να στραφεί εναντίον τους. Λοιπόν, οι συζητήσεις αυξάνονται και μιλούν για στρατό με κοινές ρίζες, γλώσσα και πολιτισμό. Αυτό προωθούν και προς αυτό προχωρούν. Εγώ να σας πω φυσικά ότι οι τουρκικές φυλές, τα τουρκικά κράτη δεν είναι εθνολογικός ομοιογενής, αλλά είναι φυλές που έχουν δημιουργηθεί στο σημείο επαφής το Μεσαίωνα ανάμεσα στην Μογγολική φυλή και τις Ευρωπαϊκές φυλές που κατοικούσαν στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Οι Μογγολίδες προελάβνοντας προς δυσμάς δεν εξόντωσαν μόνο τους Ευρωπαίους που βρήκαν στα σημερινά Καζακστάν, Κυργιζιστάν, Ουσμπεκιστάν κτλ. Στην Κεντρική Ασία, αλλά ήρθαν σε επαφή μαζί τους, αναμίχθησαν βιολογικώς και έτσι δημιουργήθηκαν οι λεγόμενοι Τουρανίδες, ανθρωπολογικώς ομιλώ αυτή τη στιγμή και τίποτε άλλο, οι οποίοι είναι κράμα ευρωπηδικών φυλών με τη Μογγολική. Η διαφορά είναι ότι έχουμε κράμα ευρωπαϊκών φυλών μεσογειακών με Μογγολίδες. Έχουμε δυναρικών ευρωπαϊκών φυλών με Μογγολίδες. Δηλαδή όλοι οι Τούρκοι δεν είναι απολύτως συγγενείς μεταξύ τους, αν και οι γλώσσες ανήκουν στην λεγόμενη στην ομογλωσσία των τουρκικών γλωσσών. Φυσικά τους, ένας άλλος συνδετικός δεσμός είναι ως επιτοπλίστων πέραν κάποιων σαμανιστών που διατηρούν τις παλιές τουρκικές θρησκείες, δηλαδή των σαμανιστών, είναι πιστοί στο Ισλάμ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Υπάρχει σοβαρότατη ρωσική επιρροή στην Κεντρική Ασία, αν και μειούμενη και αυξανόμενη κινέζικη. Θεωρώ ότι δεν συμφέρει τους Κινέζους και τους Ρώσους να συνεχίσουν να γίνονται αυτές οι ενέργειες. Θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Αν σας άρεσε αυτή η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.